Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα για να μιλήσουμε τώρα με τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματο, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Καλησπέρα κύριε Γραμματέα. Καλησπέρα σα. Θέλω να ξεκινήσουμε με το θέμα που κυριαρχεί τι τελευταίε ημέρε, το θέμα του ναυαγίου. Βρεθήκατε και στην Καλαμάτα. Είπατε κάτι σωστό και το έχω σημειώσει ότι ο μόνο τρόπο για να λυθεί το θέμα τη μετανάστευση είναι να βοηθήσουν όλοι ώστε αυτέ οι χώρε να φτάσουν σε ένα επίπεδο που οι άνθρωποι εκεί δεν θα θέλουν να φύγουν από τα σπίτια του. Νομίζω είναι ό,τι πιο λογικό μπορεί να πει κανεί. Αλλά θέλει πολλά χρόνια για να συμβεί αυτό κύριε Κουτσούμπα. Και ρωτάω μέχρι τότε τι κάνουν. Βέβαια, πρέπει να επιδιώξουμε και να παλέψουμε να σταματήσουν για παράδειγμα οι πόλεμοι. Γιατί εντάξει, η φτώχεια δεν τελειώνει σε μια μέρα. Όμω οι πόλεμοι, οι βομβαρδισμοί μπορούν να σταματήσουν. Mm -hmm. Κάποιοι του κάνουν, κάποιε κυβερνήσει συμμετέχουν, κάποιοι οργανισμοί, συμμαχίε συμμετέχουν σε αυτά. Άρα λοιπόν πρέπει να τελειώσει αυτή ε, η ιστορία γιατί οι άνθρωποι όντω θέλουν να μένουν στι χώρες τους, εμείς θέλουμε να μένουν εκεί ε, και φυσικά δεν θέλει κανένα να πνίγεται στο Αιγαίο με την οικογένειά του. Άμεσα αυτό που θα μπορούσε και που έπρεπε κατά την άποψή μας χτες να γίνει είναι για παράδειγμα να καταργηθεί ο κανονισμός του Δουβλίνου που εγκλωβίζει στην ουσία... Στι πρώτε χώρε επιλογή, όχι επιλογή, στις πρώτε χώρε προορισμού mm -hmm. όπου βρίσκονται, όπω είναι η Ελλάδα για παράδειγμα, που είναι στα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ασία, με την Αφρική, από όπου έρχονται τα μεταναστευτικά ρεύματα, και να πηγαίνουν στι χώρε προορισμού. Να το δεχθούν ποτέ, να μην κλείσουν. Ας... Κοιτάξτε να δείτε, το δέχονται μόνο όταν θέλουν φθηνό εργατικό δυναμικό. Mm -hmm. Και αυτό είναι το άλλο μεγάλο ε, πρόβλημα. Για παράδειγμα, η Γερμανία δέχτηκε 500.000 πρόσφυγε, τέτοιου πρόσφυγε πριν λίγα χρόνια και μετά έκλεισε τα σύνορά της. Αφού τους έλεγξε και το βιογραφικό τους, είδε ότι έχουν πτυχία, για φτηνό εργατικό και επιστημονικό δυναμικό τους κράτησε 500.000 yeah. και μετά έβαλε λουκέτο στα, στα σύνορά της. Δεν γίνεται έτσι όμως, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και η Γερμανία, για παράδειγμα. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα ή η Ιταλία που είναι οι χώρες πρώτης υποδοχής. Άρα λοιπόν, ένα είναι το Δουβλινό, δεύτερο είναι το ζήτημα της κατάργησης της κοινή δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας η οποία ουσιαστικά και με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει οδηγήσει την Τουρκία να εργαλειοποιεί το προσφυγικό και μάλιστα πληρώνοντάς την και από πάνω με χρήματα ε, την Τουρκία για να κάνει την εργαλειοποίηση αυτή και να πνίγονται άνθρωποι ε, στο Αιγαίο. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να λυθούν. Και το μείζον ζήτημα κατά την άποψή μας αυτό το θέμα είναι ότι πρέπει να σταματήσει η πολιτική της καταστολής που γίνεται δυστυχώ κυρίαρχη στι χώρε πρώτη υποδοχή και γίνεται και από τι κυβερνήσει και από το λιμενικό. Γίνεται από τη Frontex, γίνεται με μια σειρά ζητήματα και στην αποτροπή το να μπουν στα χωρικά ύδατα δηλαδή τη Ελλάδα, αλλά και σε συνέχεια με τα στρατόπεδα συγκέντρωση, τι φυλακέ ή δεν ξέρω τι του φράχτε που οδηγούν του ανθρώπου και διωγγώνουν αυτό το αυτό είναι το ζήτημα είναι, και γι αυτό και για το, έτο... το θέτω διωγγώνουν αυτή την ιστορία των διακινητών που ανοίγει η όρεξή και οι ταρίφες που ζητάνε είναι ακόμα και ακριβότερες και πάνε από πιο επικίνδυνα μέρη mm. να κάνουν τα περάσματα για να μπορέσουν να, να εισέλθουν στο, στον Ευρωπαϊκό χώρο, να μπουν στην Ελλάδα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να θρηνούμε γυναικόπαιδα γιατί δυστυχώς και έξω από την πύλο οι άνθρωποι που πνίγηκαν δεν βρέθηκε ούτε μια γυναίκα. Ήταν πάρα πολλές εκατοντάδες. Έτσι, και ήταν στα μπάρια. Και ήταν στα μπάρια γυναίκες και παιδιά κυρίως. Η εναλλακτική σε αυτό ποια είναι. Λέτε να σταματήσει η καταστολή από την άλλη. Η άλλη πλευρά είναι να αφήνουμε τα σύνορα ανοιχτά. Πέφτει ο φράχτης στον Εύρο. Επιτρέπεται όποιο φτάσει να μπει στην Ελλάδα, τι θα γίνει εδώ μετά. Γι' αυτό χρειάζεται δέσμη μέτρων. Για παράδειγμα, πρέπει να επιληθεί το ζήτημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναλαμβάνοντα τι ευθύνε. Αυτό που είπα, η κατάργηση τη κοινή δήλωση με την Τουρκία. Ποια ναι, τότε όμω. Παρα... Ναι, η πρόταση του ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή, και τώρα αρχίζουν και το ψάχνουν, μα λένε οι υπουργοί και οι κυβερνήσει, δεν το κάναν όμω, ήταν η καταγραφή η απόδοση του ασύλου ή των χαρτιών, των εγγράφων που χρειάζονται για να πάνε στις χώρες τελικού προορισμού τους να γίνεται μέσα στην Τουρκία. Διότι οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται είτε από το Πακιστάν, είτε από το Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Βόρεια Αφρική, τη Συρία, από πουδήποτε, βρίσκονται στο έδαφος της Τουρκίας. Mm -hmm. Βρίσκονται εκεί σε δομές. Άρα λοιπόν με ευθύνη της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ, με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων βοηθών οργανώσεων θα μπορούσε η καταγραφή και η υπόδοση των απαραίτητων εγγράφων να γίνεται μέσα στην Τουρκία. Ή, μου λέτε, ή για την Αφρική για παράδειγμα, στην Αίγυ... από την Αίγυπτο ξεκίνησε αυτό. Mm. Η Αίγυπτος έχει διμερείς και άλλε σχέσει και με εμά, με την Ελλάδα, έχει και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσε εκεί να γίνει η καταγραφή Εδεργαφή, των προσφύγων και να δοθούν τα απαραίτητα χρήματα με την παρουσία και του ΟΗΕ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να το κλείσουμε αυτό. Είναι κύριε. απλά τα ζητήματα δηλαδή. Αυτό. Τι διαφορετικό έχει αυτή η δεύτερη προεκλογική περίοδο για εσά σε σχέση με την προηγούμενη. Κοιτάξτε να δείτε, τα βασικά ζητήματα έχουν συζητηθεί, έχουν αναλυθεί. Γιατί και η προηγούμενη εκλογική περίοδο δεν ήταν μόνο 30 ημερών. Mm -hmm. Ουσιαστικά ήταν πολύ μεγαλύτερο ο χρόνο. Ο προγραμματισμό τη κυβέρνηση ήταν για πιο πριν, πριν το Πάσχα να γίνουν εκλογέ. Έγιναν τα Τέμπη, η μεγάλη τραγωδία. Με, αναβλήθηκαν οι εκλογέ. Άρα, πάμε προ τα πίσω και είναι φυσικό και να έχουν αναπτυχθεί σε όλο το εύρος τους πάνω κάτω τα προγράμματα των κομμάτων, οι θέσει των κομμάτων, οι υποψήφοι οι βουλευτές να έχουν γίνει γνωστοί. Έχει γίνει και η επιλογή από την πρώτη κάλπη στις 21 Μαΐου, ε, γιατί τώρα γίνεται με λίστα ε, η εκλογή. Και αυτό αντικειμενικά κουράζει τον κόσμο. Εμείς γι' αυτό είπαμε από την πρώτη στιγμή, αντί να ταλαιπωρείται ο λαός και η χώρα, να Εφόσον αντικειμενικά υπήρχε η δυνατότητα να φτιαχτεί ε, κυβέρνηση συνεργασία από τα κόμματα που έχουν πάνω κάτω κοινά προγράμματα. Εδώ τα προηγούμενα χρόνια. Κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε 200 νομοσχέδια τη Νέα Δημοκρατία. Αντιλαϊκά, μεν, αλλά τα ψήφισε. Ο ΠΤΟΠΑΣΟΚ ψήφισε το 70% αυτών των νομοσχεδίων. Άρα υπήρχε η βάση για να γίνει μια κυβέρνηση συνεργασία. Για, για να περάσουν αυτά. Ναι, εμεί βέβαια το απαντήσαμε ε. τότε. Γιατί υπάρχει το βασικό στα επόμενα χρόνια στο κρίσιμο ζήτημα για παράδειγμα της οικονομίας, κυρίες Ρόιτερ, είναι ας πούμε τα 350 προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Mm -hmm. Τα χρήματα δηλαδή που θα έρθουν στην Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία βέβαια πάλι και αυτά είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων από διάφορους δασμούς τελωνιακού κλπ. Ή από, από διάφορου φόρου που πληρώνει ο λαό. Δεν είναι ένα σακούλι που τα, ξαφνικά τα βγάζουν και μα τα δίνουν. Mm -hmm. Είναι δανικά και θα τα πληρώσει πάλι ξανά ο λαός. Και αυτά τα 350 προαπαιτούμενα έχουν όλα αυτά. Τη φορολογία, που είναι πάλι φορολογία για τα λαϊκά στρώματα, έχουν τους 700.000 πληστηριασμούς για να σωθούν οι τράπεζες με τα κόκκινα δάνεια κλπ. Έχουν τις εξώσεις επαγγελματιών επαγγελματικής στέγης και πρώτης κατοικίας. Έχουν τα ζητήματα της υγείας, για παράδειγμα, ε, γιατί από τα 31-32 δισεκατομμύρια που θα πάρει η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης, μόνο 1,2 δισεκατομμύρια, 1,4 δισεκατομμύρια προβλέπεται για τον τομέα της υγείας. Και, αυτός, αυτό, και αυτό το ποσό ακόμα που θα έλεγε κάποιο έστω 3% από, τα, από αυτά τα δανεικά του Ταμείου Ανάκαμψης θα μπορούσε να πάει στην υγεία, θα μπορούσε να γίνουν κάποια πράγματα, δεν προβλέπει για προσλήψεις. Υγειονομικών, γιατρών, όλων των ειδικότητων, νοσηλευτών, ούτε προβλέπει παρά μόνο μερικέ ανακαινήσει σε πτέρυγε νοσοκομείων, μόνο τρακο, από τα 1,4 δι που θα πάνε για την υγεία, θα πάνε σε ομίλους βέβαια επιχειρηματικούς ιδιωτικούς της υγείας κυρίως και μόνο 314 εκατομμύρια, εκατομμύρια θα πάνε για ανακαίνιση κτηρίων. Μόνο να σας πω για παράδειγμα ότι το νοσοκομείο Χαλκίδας για να τελειώσει, που είναι μια μεγάλη πόλη η Χαλκίδα, στην Εύβοια με τα Ινόφυτα κοντά στην Εθνική Οδό που έχει πολλά εργοστάσια και πολλά ατυχήματα, θέλει για να τελειώσει μόνο το νοσοκομείο Χαλκίδα 71 εκατομμύρια. Ευρώ. Άρα λοιπόν όταν είναι 300 δεκατομμύρια για 50 νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα για τα κέντρα υγείας, καταλαβαίνουμε ότι ούτε ένα βαψιματάκι δεν θα μπορεί να γίνει σε κάποια πτέρυγα του νοσοκομείου. Κύριε Άρα, και λοιπόν Ματέα, έχουμε μπροστά μας λίγες ημέρες, ο λαός θα αποφασίσει, θα κλείσουμε και με τις δεύτερες εκλογές, οι απόψε των κομμάτων ακούγονται και εδώ θα είμαστε και στην πορεία... Τα επόμενα, τους επόμενους μήνες να τα συζητάμε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο Γιατί να Γιατί μετά την Κυριακή Υπό... θα είναι τα δύσκολα. Έτσι. Μάλλον <laughs> να α... τα αντιμετωπίσουμε. Αυτό και το ξέρετε το ΚΚΚ... αρχίζουν και το λένε όλοι. Ναι, το ΚΚΕ θέλω να πω θα είναι εδώ. Ας. Θα είναι μπροστά και μέσα στη Βουλή με δυνατή φωνή, αλλά κυρίως θα είναι στο πλάι του εργαζόμενου λαού για να προωθήσει τις διεκδικήσεις του, να εμποδίσει αντιλαϊκά μέτρα, να υπάρξουν και κατακτήσεις και για να ανοίξουμε ένα δρόμο να αλλάξει ριζικά τελικά σε μια πορεία αυτή η κατάσταση. <laughs> πολύ πολύ εκλογικής μάχης, προεκλογικής μάχης, ευχαριστώ μάλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ευχαριστώ εσείς και εγώ πολύ.